Ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών του 2015 με την οποία επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο με την υποναριθμό 1734 απόφαση της 3/9 του 2018 ακύρωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί μετά την προσφυγή που είχαν υποβάλει τον Ιανουάριο του 2016 η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου, η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Άμπελο Ινικών Προϊόντων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου και ένας συνοπιός από τις ΣΕΡΕΣ. Ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να καταργήσει τον περιβόητο ειδικό φόρο. Στην ακύρωση αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Βαγγέλης Αργύρης, χαιρετίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο κρασί. Ό,τι δεν κάνει η πολιτική, το κάνει το Συμβούλιο Επικρατείας. Είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη με την κατάργηση της υπουργικής απόφασης για την κανονιστικό, εφαρμοστικό κανονισμό που εισπράττει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε δεκτή την προσφυγή που κάναμε σαν διεπαγγελματική, σαν και ΟΣΟΕ και σαν ΣΕΟ από το 2015 και ακυρώνει αυτή την εφαρμοστική υπουργική απόφαση. Έτσι, επί της ουσίας, έχουμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ήταν μια ευχάριστη είδηση σε όλα αυτά που βιώνουμε. Θεωρώ ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση θα αποφύγει κάποιο τεχνητό τερτύπη, δηλαδή να ξαναεκδώσει πάλι υπουργική απόφαση και να κάνει πράξη αυτό που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αυτό που εξαγγέλαν κατά καιρούς τα στελέχη της κυβέρνησης, ότι είναι άδικος ο φόρος και θα πρέπει να καταργηθεί. Η κατάργηση αυτού του φόρου νομίζω περισσότερο ομαλοποιεί την αγορά και μας διώχνει από την κερκόπορτα της παρανομίας. Γιατί για το κρασί είχε φτάσει σε ένα σημείο να πουλιέται εκτός νομικών διαδικασιών, χωρίς παραστατικά, και το κράτος να έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από το έλλειμμα από την ίσπραξη όλων των φόρων που είναι από τη διακίνηση του κρασιού. Και νομίζω ότι δείχνει και ένα άλλο πράγμα, ότι ό,τι γίνεται πρόχειρα και στο πόδι, κάποια στιγμή γεννά τόσες μεγάλες παρενέργειες και δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλους. Έτσι λοιπόν, σήμερα εμείς σαν διεπαγγελματική Ίνου και Αμπέλου και σαν ελληνικά εινοπία, ιδιωτικά και συνεταιριστικά, με ευχαρίστηση και χαιρετίζουμε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και τη δικαίωσή μας για έναν άδικο φόρο που είχε επιβληθεί. Ερωτηθείς για το πόσο σύντομα θα υπάρξει εφαρμογή της απόφασης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει στην έκδοση εγκυκλίου. Τώρα το κράτος με την κατάργηση αυτής της υπουργικής απόφασης δεν μπορεί να εισπράξει. Δηλαδή δεν έχει τρόπο ίσπραξης του ειδικού φόρου. Πρέπει άμεσα να βγει μια εγκύκλιο που να καθορίσει για να μην βρεθούμε σε στάδιο παρατυπίας. Βέβαια, ο φόρος που έχει εισπραχθεί θα πρέπει να αποδοθεί γιατί είναι δημόσιο έσοδο. Εκτιμούμε όμως ότι γρήγορα θα βγει μια διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα δίνει εντολή στις περιφερειακές υπηρεσίες για την μη ίσπραξη του φόρου μετά την κατάργηση της υπουργικής απόφασης. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν μόνο ο φόρος αυτός καθ' αυτός, ήταν όλο το γραφειοεργατικό σύστημα. Να φανταστείτε ότι μόνο και μόνο για να κάνεις ογκομετρήσεις των δεξαμενών, που είναι πολύ μεγάλο μεγέθος και πολλών αριθμητικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Το να διατηρήσεις μια φορολογική αποθήκη επίσης είναι μεγάλο κόστος. Και σε χρόνο και σε χρήμα και σε προσωπικό. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι παίρνουν τέλος με την εφαρμογή. Και πρέπει να πω ότι για να μην είμαστε σε στάδιο ημι παρανομίας ή παρατυπίας, πρέπει άμεσα να εκδοθεί εγκύκλιο γιατί η απόφαση είναι οριστική και μετάκλητη. Δεν είναι κάτι που ξανασυζητιέται.